Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η σύντομη νυχτερινή σας ενημέρωση από το Super B. Άκρως επικίνδυνες έχουν καταστεί οι κορίνες στην Έλληνο στρατιώτου, καθώς η πλειονότητά τους είναι κομμένες. Άκρως επικίνδυνες έχουν καταστεί οι κορίνες στην Έλληνο στρατιώτου, καθώς η πλειονότητά τους είναι κομμένες. Το γεγονός αυτό τις καθιστά επικίνδυνες τόσο για τους διερχόμενους οδηγούς, κυρίως δικύκλων, όσο και για τους πεζούς που διασχίζουν το δρόμο, ο οποίος μάλιστα είναι από τους πλέον πολυσύγναστους της Πάτρας. Οι καταγγελίες στην Έλληνο στρατιώτου πέφτουν βροχή, καθώς οι σπασμένες κορίνες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τραυματισμό των περαστικών. Όπως μάλιστα αναφέρουν, έχουν στραβουλήξει πόδια και έχουν τραυματιστεί παιδιά. Αυτό είναι γεγονός. Πώς το σχολιάζεις? Εγώ έχω στραβουλήσει 2 φορές το πόδι μου. Ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν λειτουργεί τίποτα. Όλες οι πλάκες του πεζοδρομίου είναι άχρηστες. Έχετε παρατηρήσει εσείς κάτι τραυματισμούς εδώ από τις κορίνες? Πολλές φορές, ναι. Πολλές φορές. Είναι κομμένες οι κορίνες. Έχετε δει και παιδιά και ηλικιωμένους? Και παιδιά μπορεί να πέσουν, χτυπάνε και ηλικιωμένοι. Είναι δύσκολο. Οι κομμένες μπορεί, ναι. Είναι ενδεχομένως κάποιος να την πατήσει και να πέσει και να βαρέσει. Γιατί άμα είναι ψηλή, τη βλέπει. Άμα είναι χαμηλή, δεν τη βλέπει. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες ζητούν την άμεση αντικατάστασή τους. Διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ακτή Δημαίων πραγματοποίησαν σήμερα τα μέλη της ΑΕ Αχαΐας, εκφράζοντας την έντονη δυσφορία τους με τη συρρήκνωση των ΕΠΑΛ της Πάτρας. Διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ακτή Δημαίων πραγματοποίησαν σήμερα τα μέλη της ΑΕ Αχαΐας, εκφράζοντας την έντονη δυσφορία τους με την συρρήκνωση των ΕΠΑΛ της Πάτρας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διαλύει τα εσπερινά σχολεία. Διαλύει τις ειδικότητες των παιδιών του μεροκάματου, των ανθρώπων που προσφέρουν στην κοινωνία, που είναι οργανικό κομμάτι της κοινωνίας. Κάνουν λόγο για 8 τομείς και 9 ειδικότητες που μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής εγγραφών διαπίστωσαν πως είτε κλείνουν είτε μετακινούνται. Αφορούν το 5ο, το 9ο και το 3ο εσπερινό ΕΠΑΛ. Το Υπουργείο Παιδείας και η ίδια η κυβέρνηση στην προσπάθεια να πιάσει τα ματωμένα πλεονάσματα, αυτά που έχει υποσχεθεί στην Τρόικα στους θεσμούς, επεμβαίνει στα δημόσια αγαθά, συρρυκνώνει την εκπαίδευση, διαλύει τα εσπερινά ΕΠΑΛ της Πάτρας. Με μία πρωτοφανή κίνηση, με μία ανάλγητη κίνηση, κλείνει ουσιαστικά το 5ο εσπερινό ΕΠΑΛ στην Αγία Σοφία, συρρυκνώνει το 1ο εσπερινό ΕΠΑΛ στο Κουκούλι, αναγκάζει 27 τμήματα μαθητών να μετακινηθούν σε διαφορετικά σημεία της Πάτρας, δημιουργεί μία τεράστια αναστάτωση σε ένα κομμάτι του λαού μας, σε ένα κομμάτι της νεολαίας, το οποίο προέρχεται από φτωχά λαϊκά στρώματα, άνεργους, ανθρώπους του μεροκάματου, ανθρώπους του υποκατώτατου μισθού. Τα μεν ΕΠΑΛ να μειωθούν, το έχει πει ευκαίρος ακέρος, οι δε ειδικότητες να μαζευτούν σε ένα μόνο σχολείο, ξεχνώντας ότι έρχονται μαθητές και από άλλους νομούς. Ναύπαχτο, Αμαλιάδα, γιατί υπάρχουν ειδικότητες μοναδικές στην περιοχή. Δεύτερον, οι μαθητές αυτοί είναι εργαζόμενοι ηλικίας μέχρι 40-45 χρόνων με παιδιά και εργάζονται οι περισσότεροι. Η πρόθεση της κυβέρνησης και η πρακτική της να συρρυκνώσει τα εσπερινά ΕΠΑΛ και στο Δήμο μας, από ό,τι φαίνεται και είναι μια γενικότερη τακτική που ακολουθείται, οδηγεί σε συρρήκνωση στο δημόσιο σχολείο, σε απελπισία τη λαϊκή οικογένεια και κάποιον νέο άνθρωπο που θέλει να αποκτήσει ορισμένες γνώσεις. Είμαστε στο πλάι των αγωνιζομένων και μαθητών και εκπαιδευτικών. Ορισμένοι τομείς, όπως ο τομέας των δομικών έργων, που από το 1ο εσπερινό ΕΠΑΛ είναι πιθανό να κλείσει, καθώς εξαιτίας των μετακινήσεων, πολλοί μαθητές αδυνατούν να εγγραφούν. Η ΑΕ Αχαΐας έστειλε και σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας. Εργασίες ασφαλτόστρωσης πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων χθες και σήμερα στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Εργασίες ασφαλτόστρωσης πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων χθες και σήμερα στην περιοχή της Αγίας Σοφίας και πιο συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Δοϊράνης και 5 Πηγαδίων. Η κατάσταση του δρόμου, όπως και σε πολλά ακόμη τμήματα της Πάτρας, ήταν κάκιστη. Ωστόσο, τα συνεργεία είχαν να αντιμετωπίσουν και κάποιες δυσκολίες.
παρότι είχαν ενημερώσει τους οδηγούς να μετακινήσουν τα αυτοκίνητά τους από το σημείο. Κάποιοι αγνώρισαν την ειδοποίηση, με αποτέλεσμα οι εργάτες να χτυπούν τα κουδούνια των γύρω πολυκατοικιών για να βρουν τους ιδιοκτήτες. Οι Πατρινίως φαίνεται ζητούν καλύτερη κατάσταση του οδοστρώματος, αλλά χωρίς να χαλά το πάρκινγκ του οχήματός τους ούτε για λίγες ώρες. Στα Κεραμίδια, οι κάτοικοι 30 χωριών του νομού, εξαιτίας της απόφασης της Τράπεζας Πειραιώς να λειτουργεί το υποκατάστημα στην Ερημάνθεια μόνο 2 φορές την εβδομάδα. Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί από τις αρχές του Μάη σε περίπου 30 χωριά της Αχαΐας αλλά και της Ηλίας, οι κάτοικοι των οποίων εξυπηρετούνται τραπεζικά μονάχα από τα υποκαταστήματα της Πειραιώς που βρίσκονται στην Ερημάνθεια. Η τράπεζα όμως αποφάσισε να τους αφήσει στα κρύα του λουτρού, βάζοντας λουκέτο στο υποκατάστημα τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. Έτσι τώρα εκατοντάδες πολίτες υποχρεούνται να περιμένουν με τις ώρες τις ουρές υποχρεωτικά, μόνο κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Η συγκεκριμένη απόφαση έχει αναστατώσει όχι μόνο τους κατοίκους της Ερημάνθειας, αλλά και όλων των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Τριτέας, των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Φαρών, καθώς και των περιοχών του Όμορ, νομού Ηλίας. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών συναλλάσσονταν καθημερινά με το συγκεκριμένο υποκατάστημα για ένφια, εύκα, φόρο εισοδήματος, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειες, συντάξεις, επιδοτήσεις, ακόμη και καταθέσεις. Να υπενθυμίσουμε πως ο πληθυσμός που εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο υποκατάστημα είναι κυρίως αγροτικός και μεγάλης ηλικίας. Το θέμα ανέδειξε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερημάνθειας με τον Γενικό Γραμματέα Σπυροκόντη να επισημαίνει ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι οι τράπεζες δυστυχώς διαμορφώνουν τα προγράμματά τους μέσα από οικονομικά μεγέθη και αριθμούς, και συμπλήρωσε: ωστόσο, μια τράπεζα, και μάλιστα η μοναδική που υπάρχει σε μια τεράστια αγροτική περιοχή που λειτουργεί ως συνέχεια της αγροτικής τράπεζας, την οποία οι κάτοικοι εμπιστεύονταν για τις συναλλαγές τους μια ολόκληρη ζωή, δεν μπορεί να είναι μόνο αριθμοί. Στο μεταξύ και μετά από τις εκκλήσεις των κατοίκων, παρενέβη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, ο οποίος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Περιφερειακό Διευθυντή της Τράπεζας, Ανδρέα Σταυρόπουλο. Ο κύριος Κατσιφάρας επεσήμανε την αναστάτωση που έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Ερημάνθειας η συγκεκριμένη απόφαση, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής τουλάχιστον να υπάρξει θετική ανταπόκριση. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η σύντομη νυχτερινή σας ενημέρωση από το Super B ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μείνετε κοντά μας. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.